Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε συζήτηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, για να συζητήσουμε όλα αυτά που απασχολούν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όχι μόνο. Να τον καλησπερίσουμε αρχικά. Καλησπέρα σας, κύριε Περιφερειάρχα. Καλησπέρα, κύριε Καλλιτερίδη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την σημαντική αυτή συνάντηση που είχατε όλοι οι περιφερειάρχες της χώρας στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για μία σειρά από πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Δεν μείνατε όμως, μάλλον δεν συνταχθήκατε απόλυτα με όλους τους υπόλοιπους, αλλά βάλατε μπροστά τα ζητήματα που ταλανίζουν την δική μας περιφέρεια, μεταξύ αυτών και το ζήτημα των αγροτών. Έτσι ακριβώς, μετά από πρόσκληση του Πρωθυπουργού της χώρας, οι 13 περιφερειάρχες και μάλιστα και το Μεσοϋπουργικό Συμβούλιο, περίπου 15 με 17 υπουργούς, σε μια συνάντηση που πλέον θα γίνει θεσμός, θα γίνεται 3 φορές ετησίως, για να συζητούν τα θέματα που άπτονται της τοπικής αυτοδιοίκησης του δεύτερου βαθμού. Έτσι λοιπόν, στα θέματα που θέσαμε μέσω του Προέδρου μας της ΕΝΠΕ, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, του κ. Τζικώστα, ήταν τα εξής 5. Το πρώτο είναι το ΕΣΠΑ, αύξηση πόρων του ΕΣΠΑ, γιατί ενημερώσαμε ότι ένα μεγάλο μέρος από το ΕΣΠΑ των περιφερειών επιστρέφει πίσω στα Υπουργεία, είτε μέσω των κέντρων υγείας, νοσοκομείων, χρηματοδοτήσεων, αστυνομία, πυροσβεστική, στρατός, μια σειρά από δημόσιες υπηρεσίες. Το δεύτερο θέμα που βάλαμε ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο κάποιες περιφέρειες έχουν εξελίξει καταθέσεις προτάσεις, αλλά υπάρχει κάποιο γραφειοκρατικό ζήτημα. Εμείς ως περιφέρεια δεν υπάρχει καμία πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης και ζήτησα κατά προτεραιότητα κάποιες έτοιμες μελέτες που έχουν να καταθέσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνει το 2026. Το τρίτο θέμα ήταν το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο πραγματικά απασχολεί όλες τις περιφέρειες, πολύ περισσότερο στις περιφέρειες εκτός της Θεσσαλονίκης Αθήνας. Το τέταρτο θέμα ήταν η κλιματική αλλαγή και η πολιτική προστασία, την οποία πρέπει όλοι να ενδυναμώσουμε, να φτιάξουμε ένα ξεχωριστό τμήμα και μάλιστα άρτια εξοπλισμένο, τόσο σε εξοπλιστικό κομμάτι όσο αν θέλετε και σε στελεχειακό δυναμικό. Γενικότερα μιλήσαμε για το ενιαίο πολεοδομικό σχέδιο και εκεί πέρα μέσα εντάσσονται τα ειδικά χωροταξικά, όπως είναι το τουριστικό ή αν θέλετε το άπαινο με πηγές ενέργειες. Να ολοκληρώσουμε τα ολοκληρωμένα σχέδια βόσκησης για να μπορούν και οι κτηνοτρόφοι να έχουν τα συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να μπορούν να δηλώσουν. Αυτό βέβαια ήταν κάτι το οποίο, ήταν κάτι το οποίο δεσμευτήκατε ότι θα επικοινωνήσετε και στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που βρέθηκαν στην περιφέρεια. Μετά από εκεί πέρα, εγώ επειδή ξέρω σειρά με 12, έβαλε μπροστά τους παλιούς και πίσω οι νέοι όπως το στρατό για αυτούς που γνωρίζουν. Όταν ήρθε η σειρά μου, έπρεπε να μην επανεληφθώ, αφού είχα υποθεί και άλλα πολλά πράγματα που άπτονται, αν θέλετε, ενεργειακά και όλα αυτά σε κάθε περιφέρεια. Έθεσα κάποια ζητήματα που μάλιστα παρέθεσα εγγράφως 4 ζωτική σημασία, αν θέλετε, και προτεραιότητες θέματα της περιοχής μας. Το ένα ήταν το τελωνείο των κήπων που πρέπει να μπει σε άμεση προτεραιότητα, είτε με ΣΔΙΤ είτε με χρηματοδότηση από το Υπουργείο να φτιαχτεί. Το δεύτερο ήταν επάνω στο θεράπειο το φράγμα, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή εν εξελίξη η συμφωνία υδάτινων πόρων, η οποία έχει λήξει μετά από 60 έτη, ολοκληρώνεται στις 9 εβδόμου του 24, και εκεί είχα ένα θετικό μήνυμα και μπορώ να το ανακοινώσω από τον Υπουργό, τον κύριο Σκαλακάκη, περιβάλλοντος, ότι η συμφωνία έκλεισε στους πόρους και είναι τώρα κάποια ζητήματα γραφειοκρατικά να ολοκληρωθούν. Και επίσης ένα θέμα που έθεσα, γράφτον η ολοκλήρωση του κάθετου άξονα Καβάλα Δράμα, ένα μεγάλο μέρος, 63,3 εκατομμύρια ευρώ έχουμε διαθέσει εμείς από πόρους του ΕΣΠΑ, χρειάζονται άλλα 170, πρέπει να μπει σε προτεραιότητα από την πλευρά της πολιτείας. Αυτά τα 4 ζητήματα και το φράγμα του Ιάσμου, το οποίο είναι ένα φράγμα το οποίο δώσει μεγάλη ζωτική σημασία, που είναι πάνω από 100 εκατομμύρια. Και ταλανίζει την περιφέρεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το 1967 ξεκίνησε το 70 κάπου η μελέτη, το 76 το μελέτη για το φράγμα αυτό. Εκτιμώ και πιστεύω ότι θα βρούμε μια σειρά να τα βάλουμε στη θέση τους. Τώρα, κύριε Τοψίδη, στον απόϊχο τη συνάντηση αυτή, επειδή για πρώτη φορά ως Περιφερειάρχης βρίσκεστε στο Μέγαρο Μαξίμου. Έκανα 4 θέματα, αν με επιτρέπετε να ολοκληρώσω την τοποθέτηση, κύριε Καλλιτερίδη, με όλο τον σεβασμό, για να υποθούν τουλάχιστον 100 αρμόδιες. Το άλλο θέμα ήταν η ολοκλήρωση τη σύνδεση Δράμα Ξάνθη, την οποία δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργό, ενώ είχα μια πρώτη κουβέντα πριν τρεις μέρες με τον αντίστοιχο Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Σταϊκούρα, είπε στην πενταετία ή να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά. Εγώ έθεσα ως προτεραιότητα στη διετία. Ο Πρωθυπουργός απάντησε στο κλείσιμο της κουβέντας ότι ο σιδηροδρομικός, ο συντρόφος της περιφέρειάς μας είναι σε προτεραιότητα. Θα σας ρωτούσα μετά γι' αυτό, ήθελα να δώσουμε περισσότερη έμφαση. Σε θέμα να μπει στην επιτόπια Βίζα και το νησί της Αμοθράκης, που μπει κατά 10 νησιά του Βορείου Αιγαίου. Έθεσα θέμα σε ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι ευθύνες μας, οι αρμοδιότητες και οι συνεπικαλύψεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν συναρμοδιότητες σε πολλά θέματα και ένα θέμα μπορώ να πω και είναι εύκολο να κατανοήσουν οι τηλεθέτες μας είναι ότι οδικό δίκτυο. Δηλαδή, το οδικό δίκτυο που ξεκινά τις περιφέρειες και που τελειώνει το Δήμο.
είναι, λέει, στο σπίτι του τελευταίου οικισμού. Αυτό είναι δύσκολος γρίφος, ακόμα και για τους απλούς πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν κάποιο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Αυτά λοιπόν, κύριε Καλλιντερίδη, επειδή είναι στις γνώσεις μας, εμάς των υπηρεσιών και γενικότερα των περιφερειακών που συμμετείχαν, των παλαιότερων περιφερειακών που έχουν δεύτερη και τρίτη θητεία, είπαμε ότι να βγει ένα θεσμικό πλαίσιο και να ξέρουμε. Δηλαδή, είναι το σπίτι του τελευταίου οικισμού και αν στα 2 χιλιόμετρα υπάρχει άλλη μια οικία, εκείνο είναι το τέλος του Δήμου. Επομένως, υπάρχουν πολλά τέτοια θέματα. Όπως στην Αθήνα, ένα μεγάλο θέμα είναι το Κηφισό που γνωρίζουν όλοι. Το μισό ανοίξει το Υπουργείο για καθαρισμό, άλλο μισό στην περιφέρεια. Τέτοια πράγματα πρέπει να βγει ένα θεσμικό πλαίσιο. Ένα θέμα που έθεσε επίσης είναι η γραφειοκρατία, η οποία πρέπει να ξεπεραστεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουν γίνει πολλά βήματα, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Και γενικότερα, έθεσε επίσης ένα άλλο θέμα στον Πρωθυπουργό, ότι η Διακομματική Επιτροπή για τη Θράκη πρέπει να μπει στον τελευταίο όργανο να παρακολουθεί τα αποτελέσματά της, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε ανταποδοτικό όφελος από τη Διακομματική Επιτροπή. Και τον ευχαρίστησα δημοσίως, όπως τον ευχαριστώ και τώρα, για την συγκρότηση της Επιτροπής για την συγκρότηση του Εύρου, η οποία τρέχει με χρονοδιάγραμμα. 14 του μηνός είναι η επόμενη συνάντηση στην Δαδιά, επικεφαλής ο Υπουργός Πολιτικής Στριαντόπουλος. Αυτή ήταν η κουβέντα, δεν είχα και πολύ χρόνο. Και μάλιστα, έτσι για να το διακομωδήσω, επειδή το πρωί όταν πήγαινα, διάβασα τον πρόεδρο της Google που λέει σε τέτοιες συνεδρίες και σημαντικές συναντήσεις πρέπει να έχεις 60 δευτερόλεπτα. Έθεσα λοιπόν στον Πρωθυπουργό σε 100 δευτερόλεπτα και μάλιστα με χρονομέτρηση ο συνάδελφός μου, ο κύριος Καρδαλιάς, είπε 106 δευτερόλεπτα μίλησε και ήταν και ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Πώς αισθανθήκατε, πώς ήταν αυτή η πρώτη συνάντηση τώρα στον απόϊχό της, συναναστραφήκατε με συναδέλφους σας, υπάρχουν όντως τόσα κοινά προβλήματα στις περιφέρειες, κύριε Τοψίδη? Κοιτάξτε, ας μην ξεχνάμε ότι η δική μας περιφέρεια βέβαια δεν είναι από τις πιο εύρωστες, με στόχο φυσικά η δέσμευσή σας είναι σιγά σιγά σταδιακά να ανεβαίνει η επίπεδο. Υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις και ένα από τα θέματα που αναλύσαμε όλοι οι συνάδελφοι, απλά δεν είναι πάρα πολλά, μίλησαν 13 περιφερειάρχες, ήταν ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται οι περιφέρειες οριζόντια, αλλά απλά ούτε μορφολογικά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επίσης, ένα θέμα που έθεσα εγώ και ξέχασα να το πω είναι το δημογραφικό. Επομένως, πρέπει η στόχευση των πόρων και γενικότερα των δημοτικών εργαλείων είναι στην ενίσχυση του δημογραφικού. Έτσι λοιπόν, πρέπει σε πολλά θέματα η κάθε περιφέρεια μπορεί, ας πούμε, παράδειγμα, εμείς στο ΕΣΠΑ δεν είμαστε αδικημένοι. Είμαστε τρίτη περιφέρεια μετά από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε άλλα πράγματα όμως, και ξέρετε, και το ΕΣΠΑ έχει ανάλογο το γεωγραφικό, το γεωγραφικό κομμάτι κάθε περιφέρεια, τις δημορφίες, το μορφολογικό, τον πληθυσμό. Έτσι βγαίνουν τα κριτήρια του ΕΣΠΑ. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να μην αντιμετωπίζουμε οριζόντια όλες τις δράσεις και όλες τις χρηματοδοτήσεις. Πρέπει να βλέπουμε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά την κάθε ΠΕ ή ακόμη κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Τώρα, για να περάσουμε και στο άλλο μείζον ζήτημα ολόκληρης της χώρας αλλά και της δικής μας περιοχής, των αγροτών, των διαμαρτυριών αυτών. Την Τρίτη αναμένεται η επίσκεψη των αγροτών με τον κύριο Μητσοτάκη. Ωστόσο, αύριο προετοιμάζονται μπλόκα και στις Καστανιές. Περιμένουμε να δούμε τι κινήσεις θα γίνουν από τους αγρότες της Κομωτινής. Περιμένουμε γενικά να δούμε τι στάση θα κρατήσουν πια οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα. Μαθαίνουμε ότι θα έρθει ο κύριος Αυγενάκης, ο αρμόδιος υπουργός στην Κομωτινή. Έτσι λοιπόν, ο κ. Αυγενάκης, μετά από πρόσκληση της περιφέρειας, του Περιφερειάρχη και της Διοίκησης, την Κυριακή στις 3.30 ώρα θα γίνει μια σύσκεψη με το συνοριστικό όργανο των αγροτών της περιφέρειάς μας, παρουσία βουλευτών, παρουσία κάποιων των αντιπεριφερειακών και των θεματικών αντιπεριφερειακών, σε μια κλειστή σύσκεψη να ακουστούν τα προβλήματα και πιστεύω μέσα από κάθε διαβούλευση μόνο θετικά έχουμε κερδίσει. Εμείς, η περιφέρειά μας και ο Περιφερειάρχης, είχε δεσμευτεί στους αγρότες όταν επισκέφθηκαν 2 φορές τουλάχιστον στην περιφέρειά μας, ότι θα πρέπει να έρθει ο Υπουργός εδώ να συζητούν τα θέματα. Ο Υπουργός τότε στα τηλεφωνήματά μου και στις προσκλήσεις είχε πει ότι δεν μπορώ μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου να έρθω. Και έτσι λοιπόν, χθες το μεσοδιάστημα αυτό της συνάντησης, μιλήσαμε, του είπα το πόσο απαραίτητο είναι στην περιοχή μας, το πόσο για μας από το Ιούνιο τομέα είναι ο πρώτος πυλώνας ανάπτυξης. Και παρόλο αυτά, και τον ευχαριστώ δημοσίως, μέσα στη δυσκολία βρήκε τον χρόνο την Κυριακή να είναι εδώ πέρα να συζητήσει με τους αγρότες εν μέσω απεργιών, εν μέσω αν θέλετε πορείες και μέσω διαμαρτυρίες. Ξέρετε, μεταξύ άλλων, οι αγρότες αυτό που αισθάνονται είναι παραμελημένοι. Ναι, σαφώς να αποζημιωθούν οι αγρότες της Θεσσαλίας, ναι, σαφώς πάθανε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά κι αυτοί. Όμως και στον Εύρο, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου, ξέρετε, νιώθουν οι περισσότεροι, όχι μόνο οι αγρότες αλλά και οι πολίτες, ότι έχει ξεχαστεί. Έχουν ξεχαστεί οι φωτιές.
ο πρωτογενής τομέας είναι, δεν είναι μόνο αγρότης, είναι μελισσοκόμο, είναι κτηνοτρόφοι, είναι λύση, μια σειρά από όλα αυτά τα επαγγέλματα, τα οποία όλα αυτά έχουν, αν θέλετε, αρνητικό αντίκτυπο μετά τις πυρκαγιές. Και γι' αυτόν τον λόγο, λοιπόν, πρέπει η πολιτεία να σκύψει και εμείς, αν θέλετε, με τις αρμοδιότητες που έχουμε, τόσο για τα αρδευτικά, τόσο για οποιαδήποτε βοήθεια στο κομμάτι του πρωτογενού τομέα και με χρηματικά εργαλεία. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα και στόχευση για να μπορέσει να ανακάμψει ο πρωτογενής τομέας και γενικότερα όλη αυτή η κλάδη που προανέφερα. Τώρα, κλείνοντας, κυρία Περιφερειάρχα, δεν θα μπορούσα να μην δε σας ρωτήσω. Είμαστε στον Φλεβάρι, έχετε έναν μήνα έτσι γεμάτο από την ανάληψη των καθηκόντων σας. Σε τι στάδιο βρίσκεστε, τι αναλάβατε και πώς έχετε προτεραιοποιήσει τα πράγματα? Κοιτάξτε, αυτό που αναλάβαμε θα γίνει μια συνέντευξη τύπου σε συνδημοκρατικό διάστημα για να πούμε το τι αναλάβουμε. Αυτό που μπορώ να πω, ότι νιώθω σήμερα ότι με συνεργάτες μας έχουμε τον έλεγχο τη διοίκηση περιφέρεια, όπως είχα πει σε όλους τους δημοσιογράφους αλλά και τους πολίτες, ότι εμείς δεν θέλουμε περίοδο χάρτες, θέλουμε να είστε αυστηροί μαζί μας από την πρώτη μέρα ανάληψη των καθηκόντων. Μία Γενάρη ήταν η ανάληψη των καθηκόντων μας, μέχρι σήμερα περίπου 40 μέρες, με όλες τις αλλαγές αυτές, δουλεύοντας καθημερινά πάνω από 15-17 ώρες και εγώ και οι συνεργάτες μου, έχουμε ένα αποτέλεσμα στο οποίο πραγματικά έχουμε ενημερωθεί για τα πάντα. Ήδη συστήνουμε τους οργανισμούς. Σήμερα συστάθηκε ο οργανισμός Αμφισιακός Οργανισμός της Περιφέρειας. Προσπαθούμε να στελεχώσουμε γενικότερα όπου υπήρχαν κενά σε κάποια κομμάτια της υπηρεσίας νευρολογικά, όπως είναι αυτά της πολιτικής προστασίας. Και είμαστε σε μια καθημερινή επαφή και δίνουμε, αν θέλετε, λύσεις τόσο σε προβλήματα τα οποία δεν έχει σταματήσει η καθημερινότητα. Επισκέφθηκα μελισσοκόμοι, επισκέφθηκα νευρώτες, έχω αναλάβει ευθύνες. Έχω πάει τουλάχιστον μέσα σε αυτές τις 40 μέρες 5 φορές στην Αθήνα. Έχω επισκεφθεί τουλάχιστον κάθε φορά από 2 υπουργεία. Υπάρχει, αν θέλετε, ενδιαφέρον στην περιοχή μας από την συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει και εμείς έχουμε μια ευθύνη απέναντι σε αυτό. Γιατί κάποια στιγμή με ρωτάνε και άνθρωποι, πολίτες, δεν έξω. Η κυβέρνηση λέει ενδιαφέρεται για την περιοχή μας. Η κυβέρνηση ενδιαφέρεται όταν εμείς είμαστε συγκροτημένοι και έχουμε έτοιμες προτάσεις και έχουμε έτοιμες μελέτες. Δεν μπορείς να πάρεις χρήματα πλέον από κανένα τομεακό πρόγραμμα, από κανένα υπουργείο, αν έχεις μελέτες. Κάτι που δεν βρήκαμε. Τώρα από εκεί πέρα θα προετοιμάσουμε αρκετές μελέτες και αρκετά, αν θέλετε, θέματα και προτεραιότητες τα οποία θα αναδείξουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα για να αλλάξουμε και να αποστρέψουμε αυτή το αρνητικό κλίμα και την αρνητική, αν θέλετε, υποανάπτυξη που έχει η περιοχή μας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Περιφερειάρχα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.